Είναι από το βιβλίο «Την Επιστολή του Αποστόλου Παύλου προς Εφεσίους», το γάμα κεφάλαιο και το 8 εδάφιο. Γάμα 8, σελίς 1035. «Εις εμέν των πλέον ελάχιστον πάντων των Αγίων, εδόθη χάρη σ' αυτή να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίαστων πλούτων του Χριστού και να φωτίσω πάντας ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ως της έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, δια να γνωριστεί τώρα δια της Εκκλησίας εν της επουρανής, εις τας αρχάς και τας εξουσίας, η πολυπίκυλος σοφία του Θεού, κατά την αιώνιον πρόθεσιν, την οποία έκαμε εν Χριστώ Ιησού το Κυρίο ημών, δια το οποίο έχουμε την παρησίαν και την είσοδον, με πεποίθησιν, δια της εις αυτόν πίστεως. Δια τούτο σας παρακαλώ να μην αθυνημείτε δια τας υπέρ ημών θλίψης μου, το οποίο είναι δόξα ημών. Δια τούτο κάμπτω τα γονατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατριά εν ουρανής και πηγής ονομάζεται, δια να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτον της δόξης αυτού να κρατεωθείτε εν δυνάμει δια του Πνεύματος αυτού εις των εσωτερικών άνθρωπων, δια να κατοικήσει ο Χριστός δια της πίστεως εν τες καρδίες ημών, ώστε να δυνηθείτε ριζωμένοι και τεθελειωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε μετά πάντων των Αγίων τι το πλάτος και μήκος και βάθος και ύψος, και να γνωρίσετε την αγάπη του Χριστού την υπερβαίνουσα πάσα γνώση, δια να πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Εις δε των δυνάμενων υπερισσού να κάνουμε υπερ πάντα όσα ζητούμε ή νοούμε κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν εις αυτόν έστω η δόξα εν τη Εκκλησία δια του Ιησού Χριστού εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Παύλος, πρώην βλάσφημος, διώκτης και υβριστής του Ιησού Χριστού, ταλαιπωρούσε την Εκκλησία του Χριστού. Όλοι οι χριστιανοί τον φοβόνταν, άκουγαν το όνομά του και έφευγαν μακριά, γιατί δεν ήξεραν ότι αυτός είναι ο εκλεκτός του Θεού. Φοβερό δεν είναι να βλέπεις έναν άνθρωπο να σε ταλαιπωρεί και να μην ξέρεις τι ο Θεός έχει ετοιμασμένο μέσα στην καρδιά του. Αλληλούια. Τι ο Κύριος, γι' αυτό μην βλέπουμε αδερφοί δια της όψεως, γιατί θα απογοητευτούμε. Ο χριστιανός βλέπει δια της πίστεως, με ελπίδα στο Χριστό και αγάπη Θεού εγκεχημένη στην καρδιά του δια Πνεύματος Αγίου. Δηλαδή, μεγαλύτερα τούτον η αγάπη. Ποιον αγαπάμε? Τους εχθρούς μας. Αυτούς που μας κατηγορούν, αυτούς που μας ονειδίζουν. Και τι κάνουμε? Προσευχόμεθα υπέρ αυτών. Γιατί? Γιατί έχουμε ένα Θεό παντοδύναμο. Αλληλούια. Που τίποτα δεν είναι αδύνατον σε αυτόν. Σκεφτείτε αδερφοί αγαπητοί, λίγο άκουγαν οι πρώτοι χριστιανοί Σαούλ, έτσι ήταν το όνομά του καταρχάς, και έτρεχαν μακριά. Οχ! Τους συλλάμβανε, τους ανάγκαζε να βλασφημούνε το Χριστό, τους φυλάκιζε και τους ταλαιπωρούσε. Αλλά εκείνο που έχει σημασία δεν είναι τι έκανε, εκείνο που έχει σημασία είναι τι έχει ετοιμασμένο ο Θεός να κάνει ο Παύλος. Ευχαριστούμε τον Θεό. Γι' αυτό εμείς δεν ξέρουμε, δεν βλέπουμε, δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά όμως τώρα δεν μένει παρά πίστης στην αγάπη του Θεού Πατρός, ελπής στο όνομα του Ιησού Χριστού και αγάπη εγκεχημένη στις καρδιές μας δια Πνεύματος Αγίου. Αυτό τώρα είναι που μένει. Μεγαλύτερα δε τούτον η αγάπη. Και
σε λίγα χρόνια, δηλαδή αυτή την επιστολή την έγραψε το 61-62 ο Απόστολος Παύλος, το 37, δηλαδή πριν 24 χρόνια, ο Κύριος τον επισκέφθηκε. Πήγαινε στη Δαμασκό να συλλάβει τους χριστιανούς και να τους φέρει δεμένους προς βασανισμό και ταλαιπωρία στα Ιεροσόλυμα. Αλλά όταν πήγαινε δεν ήξερε τι το περίμενε, όπως και εγώ δεν ξέρω τι με περιμένει. Ούτε και εσύ ξέρεις τι σε περιμένει. Και ενώ πήγαινε καμαρωτός πάνω στάλογα με συνοδεία μεγάλη, φως υπερβαίνων τη λαμπρότητα του ηλίου, άστραψε, τυφλώθηκε, πέσε κάτω και ακούει μια φωνή: «Σαούλ, Σαούλ, γιατί με διώκεις?» Και ρωτάει: «Ποιος είσαι, Κύριε, εσύ, τον οποίον εγώ διώκω?» «Εγώ τους αιρετικούς, τους χριστιανούς διώκω. Εσύ ποιος είσαι?» Και του λέει ο Κύριος: «Εγώ είμαι ο Ιησούς, τον οποίον εσύ διώκεις. Και είναι σκληρό να κλωτσάς καρφιά». Και αμέσως το δεύτερο μήνυμα, ίσως το πιο σοβαρό, είναι: «Κύριε, τι πρέπει να κάνω τώρα? Τι θέλεις να κάνω τώρα? Τι πρέπει να κάνω?» Και ο Κύριος του λέει: «Πήγαινε στη Δαμασκό και εκεί θα σου λαλυθεί τι πρέπει να κάνεις». Και πήγε σε ένα σπίτι, τον εδήγησαν οι στρατιώτες του που είχε μαζί, τον εγκατέλειψαν μόνο του και έμεινε στην οικία αυτή 3 μέρες χωρίς να τρώει και χωρίς να πίνει, περιμένοντας. Εκεί δίπλα καθότανε κάποιος μαθητής ονόματι Ανανίας. Τον επισκέπτεται ο Κύριος, μιλάει ο Χριστός. «Μιλάει, αδερφή!» Και του λέει: «Ανανία, σε αυτό το σπίτι είναι κάποιος που ονομάζεται Σαούλ. Πήγαινε εσύ σε αυτόν να προσευχηθείς, θα λάβει Πνεύμα Άγιο, θα αναγεννηθεί, γιατί είναι σκεύος εκλογής μου. Εγώ τον εξέλεξα». Και ο Ανανίας λέει: «Τι είναι αυτά που λες, Κύριε? Αυτός είναι διώκτης, υβριστής, βλάστημος. Τι έχουμε τραβήξει από αυτόν? Και εδώ ήρθε για να συλλάβει τους χριστιανούς. Πήγαινε, γιατί σήμερα του αποκαλύφθηκα και σε περιμένει. Σε περιμένει να έρθεις». Δόξα στο Θεό. Και πήγε την τρίτη μέρα και βλέπει τον Σαούλ τυφλό, γονατιστό, να προσεύχεται. Πριν από λίγο τον ήξερε θηρίο. Τώρα τον βλέπει πρόβατο, τυφλό, ταπεινό, να τον περιμένει. «Σαούλ, αδελφέ μου», πέφτει, προσεύχεται, ανοίγουν τα μάτια του, αρχίζει να βλέπει, τον βαφτίζει με Πνεύμα Άγιο Κύριος εκείνη τη στιγμή, εκείνη τη στιγμή. Και μετά τον παίρνει και βαφτίζεται και ενίδατη. Και από εκεί και πέρα πια, τώρα είναι ένας καινούριος, από Σαούλ έγινε Παύλος. Παύλος σημαίνει πολύ μικρός, ελάχιστος. Και το έχει καταλάβει. Έχει καταλάβει ότι εγώ δεν έκανα τίποτα. Εγώ ήμουνα διώκτης, βλάσιμος, ευριστής. Αλλά κατάλαβα ότι ο Χριστός ήρθε να σώσει αμαρτωλούς, τον οποίον πρώτος και καλύτερος είμαι εγώ. Εμένα με έσωσε, για παράδειγμα, σε όλους τους άλλους. Και με απέστειλε. Να ομολογώ και δεν θέλω να ξέρω τίποτα άλλο παρά μόνο Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Τίποτα άλλο δεν θέλεις, τίποτα άλλο δεν θέλω. Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Γιατί? Γιατί με το αίμα του ο Χριστός με καθαρίζει από όλες μου τις αμαρτίες και με τη σταύρωσή του και την Ανάστασή του ο Θεός με θεωρεί δίκαιο.
εμέναν το βλάσφημο, τον διώκτη και τον υβριστή, δίκαιος ενώπιον του Θεού. Και όχι μόνο δίκαιος, σκεύος εκλεκτό, τιμίας χρήσεως, υγειασμένο, εύχριστο εις το δεσπότη, ετοιμασμένο εις πάν έργων αγαθών. Ποιον εμένα, το Σαούλ, ποιον εσένα, όπως και αν σε λένε. Ξέρετε γιατί, αδερφοί, γιατί είμαστε σε έσχατες ημέρες. Και ο λόγος του Θεού λέει, ο αγρός είναι πολλοί, οι εργάτες είναι λίγοι. Παρακαλέσατε τον Κύριο του θερισμού να σηκώσει εργάτες και να αποστείλει. Γιατί θα γίνει φοβερή αναζωπήρωση αυτές τις τελευταίες μέρες που δεν μπορούμε να τις σκεφτούμε. Γιατί είναι γραμμένο. Η δόξα του εσχάτου του, του οίκου, θελήστε μεγαλυτέρα της του πρώτου. Η δόξα της τελευταίας Αποστολικής Εκκλησίας θα είναι πιο μεγάλη από τη δόξα της πρώτης Αποστολικής Εκκλησίας. Και καλό είναι να διαβάζουμε ποτέ-πότε τις πράξεις των Αποστόλων, πως ενεργούσε ο Θεός στην πρώτη Αποστολική Εκκλησία, για να καταλαβαίνουμε πως πιο έντονα θα εργάζεται ο Κύριος στις έσχατες αυτές τις μέρες. Γι' αυτό λέγει και ο Λόγος του Θεού, ζητείτε ιετό τον καιρό της οψίμου βροχής. Γιατί έρχεται ο καιρός της οψίμου βροχής. Και δεν βρίσκεσαι εδώ τυχαία, αδελφέ ή αδελφή. Γιατί είναι γραμμένο, ακόμη τον καιρό εκείνο, επί τους δούλους μου και επί τας δούλας μου, θα εκχαίω από του πνεύματός μου για να προφητεύουνε. Ξέρετε, θα μην προφητεύουνε. Να μιλάνε με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Να μην μιλάνε αυτοί, να μιλάει το Πνεύμα του Άγιο που κατοικεί μέσα τους. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος με απόλυτη επίγνωση ότι είναι τίποτα. Γιατί κανένας άνθρωπος δεν είναι άξιος λόγου. Τίποτα. Μηδέν. Ομολογεί και λέγει, εγώ είμαι ο πλέον ελάχιστος, ο πλέον ελάχιστος πάντων των Αγίων, αλλά μου δόθηκε η χάρις του Θεού να ευαγγελίσω μεταξύ των εθνών, δηλαδή ανάμεσα στους ανθρώπους, μεταξύ των εθνών των ανεξιχνίας των πλούτων του Χριστού, και να φωτίσω όλους. Αδελφοί αγαπητοί, σε αυτό το όλους σας παρακαλώ βάλτε τον εαυτό σας, άνδρες και γυναίκες, να φωτίσω όλους. Ποια είναι η κοινωνία του μυστηρίου του αποκεκριμένου από τον αιώνων εν το Θεό, ο οποίος έκτισε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού, καθώς το μυστήριο του Θεού Πατρός είναι αποκεκαλυμμένο στον Παύλο, είναι αποκεκαλυμμένο και σε μας, και εν αυτό υπάρχουν όλοι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως. Όλοι. Ποιοι είναι οι θησαυροί της σοφίας και της γνώσεως? Το Πνεύμα το Άγιο θα σε οδηγήσει πάσαν την αλήθεια. Θα σου αποκαλύπτει τα μέλλοντα. Τα μέλλοντα τα προσωπικά σου, τα μέλλοντα τα εθνικά, τα μέλλοντα της ανθρωπότητος. Το Πνεύμα το Άγιο θα το κάνει αυτό. Και έτσι λοιπόν ο Απόστολος Παύλος ξέρει ότι δεν είναι αυτός, ουχή εγώ, αλλά ο Κύριος. Εγώ δεν είχα ιδέα τι σημαίνει Απόστολος. Εγώ δεν είχα ιδέα τι σημαίνει Χριστιανός. Εγώ μάλιστα όταν λιθοβολούσαν τον Στέφανο, εγώ ήμουν μάρτυρας και συμφωνούσα με τον λιθοβολισμό του. Αλλά τώρα γνώρισα Ιησούν Χριστόν και τούτον εσταυρωμένο. Και αυτό είναι μια προσωπική γνωριμία. Γιατί ο Χριστός λέγει, δεν σας λέγω δούλους μου, φίλους μου σας λέγω, εάν κάνετε όσα εγώ παραγγέλω. Και το ερώτημα είναι, θέλεις να γίνεις φίλος του Χριστού? Ο Χριστός σου προτείνει τη φιλία του. Δηλαδή, τι θέλεις να σου δώσω? Εγώ σου δίνω τη φιλία μου. Εσύ τι θέλεις? Να πούμε, Κύριε, σε παρακαλώ, βόηθαμε να είμαι παντοτινός φίλος σου, και εδώ και στους αιώνες των αιώνων. Ξέρεις τι θα πει, αδερφέ μου αγαπημένε, ο Χριστός να είναι ο μοναδικός και ο καλύτερος φίλος σου. Να συνομιλείτε στόμα με στόμα. Γιατί είναι ζωντανός, είναι ανεστημένος, είναι εδώ.
είναι ο Κύριος των Κυρίων και ο Βασιλεύς των Βασιλέων. Δεν είναι ο Χριστούλης, ούτε η Παναγίτσα. Είναι ο Κύριος όλων των δυνάμεων, από ουρανίων, επιγείων και καταχθονίων. Και αυτός, ο Κύριος όλων των δυνάμεων, σου προτείνει τη φιλία Του. Έτσι λοιπόν και ο Απόστολος Παύλος τώρα ομολογεί και λέει μέσα από το μυστήριο του Θεού Πατρός και του Χριστού που είναι και κρυμμένη όλη η θησαυρή της σοφίας και της γνώσεως αποκαλύπτεται δια της Εκκλησίας στα επουράνια, σε όλες τις αρχές και τις εξουσίες η πολυπίκυλος σοφία του Θεού. Μέσα από την Εκκλησία, που σημαίνει Εκκλησία, γνωρίζει την πολυπίκυλο σοφία του Θεού. Αφού μέσα από την Εκκλησία αποκαλύπτεται σε όλες τις δυνάμεις, επουράνιες, επίγειες και καταχθόνιες, η πολυπίκυλο σοφία, η αγάπη του Θεού Πατρός, η χάρη του Χριστού, η κοινωνία του Πνεύματος του Αγίου, δια του οποίου Ιησού Χριστού έχομεν παρησίαν θάρρος και έχομεν και την είσοδον με απόλυτη πεποίθηση και βεβαιότητα ότι θα εισέλθουμε κατά χάρη, δια της πίστεως, με ελπίδα στο Χριστό, με αγάπη δια Πνεύματος Αγίου, θα εισέλθουμε πλουσίως στη Βασιλεία των Ουρανών και θα είμεθα αιώνια βασιλεύοντες και κυριεύοντες, καθώς ο παντοδύναμος Θεός θα είναι ο μόνος Δεσπότης, Βασιλιάς των Βασιλευόντων και Κύριος των Κυριευόντων. Ύστερα από όλα αυτά λοιπόν, ο Απόστολος Παύλος τώρα κάνει κάτι που στην πραγματικότητα το κάνει ο Χριστός. «Κάμπτω τα γόνατά μου να προσευχηθώ υπέρ ημών», με ύψιλον. Γιατί ο Ιησούς Χριστός είναι ο μόνος μεσίτης μεταξύ Θεού και ανθρώπων. Άνθρωπος Χριστός Ιησούς. Τότε προσευχόταν ο Παύλος για τους Εφεσίους, σήμερα με τα πάσης βεβαιότητας προσεύγεται ο Χριστός για όλους εμάς και για τον κάθε έναν από εμάς και για μας που έχουμε έρθει και για αυτούς που πρόκειται να φέρει ο Χριστός. Και θα φέρει, αλληλούια, δόξα Κύριε μου. Και να δούμε τώρα για ποιο λόγο προσεύχεται ο Παύλος για τους Εφεσίους και ο Χριστός για σένα και εσύ και για μένα. «Δια τούτο κάμπτω τα γόνατά μου προς τον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, εκ του οποίου πάσα πατρεά εν ουρανής και επί γης ονομάζεται». Τα πάντα προέρχονται, υπάρχουν δια του Θεού Πατρός εν το όνομα του Χριστού και δια Πνεύματος Αγίου. Έτσι λοιπόν εγώ προσεύχομαι στον Πατέρα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο οποίος έχει δημιουργήσει τα πάντα και είναι Πατέρας των πάντων, και των πνευματικών και των υλικών και των απουρανίων και των γήινων όλων των δυνάμεων. Αυτός είναι ο Βασιλεύς των Βασιλέων και ο Κύριος των Κυρίων. Και γιατί προσεύχεται? Για ακούστε αδερφοί αγαπητοί. Τι θα λάβεις? Όχι τι προσεύχεται. Προσεύχεται ο Χριστός, αλλά εάν μείνεις, εκείνο που έχει σημασία είναι τι θα λάβεις εσύ. Γιατί εάν προσεύχεται, σε εμάς το λέει, αιτείτε και θέλει σας δοθεί, ζητείτε και θέλετε ευρύ, κρούετε και θέλει σας ανοιχθεί. Γιατί μόνο ο αιτών λαμβάνει, ο ζητών ευρίσκει και στον κρούοντα ανοιγίστε. Και αν μου δίνει αυτή την εξουσία ο Λόγος του Θεού σε μένα, να αιτώ και να λαμβάνω, να ζητώ και να μου αποκαλύπτεται να βρίσκω, να κρούω τη θύρα και να μου ανοίγεται τη θύρα της δόξης του Θεού, πόσο μάλλον να ξέρω ότι δεν προσεύχομαι εγώ για σένα και εσύ για μένα που προσευχόμαστε, αλλά προσεύχεται ο Χριστός για σένα και για μένα. Το πιστεύεις? Πιστεύεις, αδελφούλα μου, αδελφέ μου, μικρέ, μεγάλε, ότι ο Χριστός προσεύχεται για σένα? Ότι ο Χριστός προσεύχεται για το γιο σου, για την κόρη σου, για τον άντρα σου, για τη γυναίκα σου? Ότι ο Χριστός προσεύχεται για τους εχθρούς σου? Αλλά τώρα εκείνο που έχει σημασία είναι για ποιο λόγο και τι ζητάει από τον παντοδύναμο Θεό Χριστός
για μένα και για σένα. Πρώτον, να δώσει σε εσάς κατά τον πλούτο της δόξης αυτού, να δώσει σε εσάς κατά το μέγα πλούτο της δόξης του Θεού, να κρατεωθείτε εν πάση τη δυνάμη δια του Πνεύματος του Αγίου στον εσωτερικό άνθρωπο. Ξέρεις, θα πει κρατεωθείτε εν πάση τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου στον εσωτερικό άνθρωπο. Φόβος δεν υπάρχει ουδέης. Ανησυχία, αγωνία, μέριμνα, τίποτα. Αμήν. Προσεύχεται ο Χριστός να είμαι δυναμωμένος, κρατεούμενος εν πάση τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου στην ψυχή μου και στο πνεύμα μου και στο σώμα μου. Είμαστε τι είπε, τι είπαμε πριν. Εύχομαι κατά πάντα να υγιένεις και να ευωδούσε καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Αυτό λέει. Εγώ προσεύχομαι να ευωδούται η ψυχή σου ώστε να υγιένεις και να ευωδούσε κατά πάντα. Αυτό προσεύχεται. Να ευωδούτε ο εσωτερικός μου άνθρωπος. Και μάλιστα όχι να ευωδούτε, να κρατεούτε εν πάση τη δυνάμη του Πνεύματος του Αγίου. Πω, τι σημαίνει αυτό, ε. Δόξα να έχει ο Θεός. Μπορείς να το φανταστείς, δεν μπορείς. Ούτε κι εγώ μπορώ. Αλλά το πιστεύω. Αμήν, αδερφοί. Το πιστεύω. Και μάλιστα να κρατεούτε κατά των εσωτερικών άνθρωπων και τονίζω κατά τον πλούτο της δόξης αυτού ώστε όταν θα κρατεούτε ο εσωτερικός σου άνθρωπος τότε θα κατοικήσει δια της πίστεως ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου. Αλληλούια. Θα κατοικήσει ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου. Γι' αυτό προσεύχεται ο Χριστός. Δηλαδή τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αυτό θα λάβεις. Αυτό θα γίνει. Εάν εσύ πιστεύεις στον Χριστό και επικαλείσαι το όνομά Του. Πιστεύεις στον Χριστό. Επικαλείσαι το όνομά Του. Αυτό θα κάνει ο Χριστός. Θα σε δυναμώνει με, εν πάση τον πλούτο της δόξης αυτού στον εσωτερικό άνθρωπο ώστε σαν αποτέλεσμα και σαν συνέπεια να κατοικήσει ο ίδιος ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου. Δηλαδή η καρδιά σου τι να γίνει? Θρόνος του Ιησού Χριστού. Υπάρχει, ξέρετε, ο θρόνος του Θεού, υπάρχει ο θρόνος επάνω στον ουρανό, αλλά έρχεται ο Χριστός τώρα και συμφιλιώνει τα επουράνια με τα επί της γης. Και έρχεται ο ίδιος ο Χριστός και κατοικεί μέσα μου, μέσα σου, στην καρδιά σου. Μπορείς να το καταλάβεις, μπορείς να το πιστέψεις. Το αποτέλεσμα, τότε θα δυνηθείτε εριζωμένοι και τεθεμελιωμένοι εν αγάπη, να καταλάβετε με τα πάντων των Αγίων το πλήρωμα του Θεού, το πλάτος, το μήκος, το βάθος και το ύψος. Εάν κατοικήσει ο Χριστός μέσα στην καρδιά σου, τότε και μόνο τότε θα κατανοήσεις, θα έχεις βαθιά γνώση, επίγνωση, πνεύμα σοφίας και αποκαλύψεως, εις επίγνωση του Θεού Πατρός. Θα γνωρίσεις το πλήρωμα της θεότητος. Γιατί ο Χριστός θα κατοικεί μέσα σου. Θα γνωρίσεις την αγάπη του Θεού Πατρός. Θα γνωρίσεις τη χάρη του Λόγου του Θεού, του Ιησού Χριστού. Θα γνωρίσεις την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου με προσωπική βιωματική εμπειρία, όχι θεολογικά, ούτε θεωρητικά. Με προσωπική βιωματική εμπειρία. Επίγνωση του Θεού και του θελήματος του Θεού. Και ο Θεός είναι τριαδικός. Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο. Αυτοί είναι ένα. Ξέρεις τι θα πει, θα σου αποκαλύπτεται πόσο σ' αγαπάει ο Θεός Πατέρας. Θα σου αποκαλύπτεται το έλεος του Θεού.
γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Θα σου αποκαλύπτεται η αγάπη του Θεού Πατρός. Θα τη γνωρίζεις προσωπικά. Μα Κύριε, τόσο πολύ με αγαπάς. Και ο Θεός θα λέει πιο πολύ από ό,τι μπορείς να φανταστείς. Πιο πολύ από ό,τι μπορείς να φανταστείς, εγώ σ' αγαπάω. Θυμάστε τι είπε ο Χιράμ. Αγαπούσε τον Δαβίδ και εξ αυτού αγαπούσε και το γιο του τον Σολομώντα. Ο Πατέρας Θεός αγαπάει τον Χριστό και εξ αυτού αγαπάει και σένα. Αλληλούια! Δόξα στο Θεό! Και ξέρετε τι είπε ο Δαβίδ. Ό,τι μου ζητήσεις θα σου δώσω. Μπορείς να το πεις. Χριστέ μου, ό,τι μου ζητήσεις εγώ θα σου δίνω. Και ο Χριστός λέει, τι θες να σου δώσω. Και εμείς λέμε, το θέλημά σου, Κυρία μου. Τι άλλο να θέλω. Το θέλημά σου, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειο. Ό,τι μου ζητήσεις θα σου δώσω. Και εμείς λέμε, Χριστέ μου, ό,τι θέλεις κάνε στη ζωή μου. Σε εμπιστεύομαι. Δεν εμπιστεύομαι κανέναν άλλον. Θα γνωρίσεις λοιπόν την αγάπη του Θεού Πατρός. Θα γνωρίσεις τη χάρη του Χριστού. Δεν αξίζουμε για την τόσο μεγάλη αγάπη του Θεού, πόσο μάλλον να αξίζουμε για την τεράστια χάρη που κάνει ο Θεός στη ζωή μας και μας συγχωρεί από όλες μας τις αμαρτίες. Και θα γνωρίσεις και την κοινωνία και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Το πιστεύεις? Τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δόξα στο Θεό. Και τότε, αφού καταλάβεις το πλήρωμα της θεότητος, αφού γνωρίσεις, αφού σου αποκαλυφθεί το πλήρωμα της θεότητος, τότε θα γνωρίσεις κάτι που δεν μπορεί να το γνωρίσει κανένας. Την αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Και εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω πριν χρόνια. Τι σημαίνει θα γνωρίσω την αγάπη του Χριστού, την υπερβαίνουσα πάσα γνώση. Και προσευχήθηκα και είπα, βοήθησε με Θεέ μου να καταλάβω ποια είναι η αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει πάσα γνώση. Και εκείνη τη βραδιά βρέθηκα μέσα σε ένα κουκούλι με ταξοσκόλικα, δόξα στο Θεό, και σε ένα αυγό τσόφλι. Και ήμουν πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος. Η ειρήνη, χαρά. Και ξαφνικά κάνει κράτς, κράτς, κράτς και σπάει το τσόφλι από το αυγό. Και κάνει έτσι και τρυπάει το κουκούλι του με ταξοσκόλικα. Και βγάζω το κεφάλι μου έξω. Και τι βλέπω, αδερφοί? Βλέπω τον ουρανό. Το γαλάζιο του ουρανού. Βλέπω τι ήταν αυτό. Τι ήταν αυτό που έβλεπα? Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει πάσα γνώση. Τι ήταν αυτό που έβλεπα? Μέσα στο τσόφλι και μέσα στο κουκούλι τι να βλέπω? Ήμουν πολύ χαρούμενος, πολύ ευτυχισμένος. Είχα ειρήνη, δεν με ενοχλούσε κανείς. Χαίροντας όμως έξω είδα το μεγαλείο του Θεού. Πω, 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 πω. Τι ήταν αυτό? Δεν ήξερα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω να κοιτάω. Να κοιτάω τον ήλιο, να κοιτάω τα αστέρια, να κοιτάω τη θάλασσα, να κοιτάω τι να πρωτοκοιτάξω. Αυτή είναι η αγάπη του Χριστού που ξεπερνάει κάθε γνώση. Και τότε θα πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Και αυτό ήταν πολύ σοβαρό και πάλι δεν μπορούσα να το καταλάβω. Θα πληρωθείτε με όλο το πλήρωμα του Θεού. Όλο το πλήρωμα του Θεού θα κατοικήσει μέσα σου. Και πάλι προσευχήθηκα και είπα, Κύριε, τι είναι αυτό, πώς γίνεται αυτό? Και μου δείξε ένα ποτήρι στον ύπνο μου. Και το ποτήρι ήταν μισοάδιο. Και έρχεται ένα χέρι και βάζει και το γεμίζει πάνω-πάνω. Το νερό είναι το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Και ξέρετε τι λέει ο Λόγος του Θεού? Στο Χριστό κατοικεί το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μπορείς να φανταστείς, ο παντοδύναμος Θεός,
ο ύψιστος, ο υπέρτατος, κατοικών την αιωνιότητα που δεν έχει αρχή και τέλος, άναρχος, ατελεύτητος, όλο το πλήρωμα του Θεού κατοικεί μέσα σου. Το πιστεύεις? Το λέει βέβαια, λέει ο Λόγος του Θεού. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, λέει ο Χριστός, αυτός είναι ο αγαπών με. Αυτός που έχει τις προσωπικές, γιατί ο Χριστός δίνει προσωπικές εντολές. Προσωπικές εντολές στον πατέρα να φροντίζει τη γυναίκα του και να περιθάλπτει και να εκτρέφει τη γυναίκα του και τα παιδιά του. Στη γυναίκα να φροντίζει τα παιδιά της. Στον υπάλληλο, στον προϊστάμενο έχει συγκεκριμένες εντολές. Στον αδελφό, στην αδελφή συγκεκριμένες εντολές. Ο έχοντας εντολάς μου και φυλάτων αυτάς, εκείνος την αγαπών με. Αυτός θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και εγώ σε αυτόν θα του αποκαλύψω τον εαυτό μου. Και ο εαυτός του ποιος είναι? Ο Λόγος του Θεού. Θα του αποκαλύψω όλα τα μυστήρια της Βασιλείας των Ουρανών. Όλο το Λόγο του Θεού. Και συνεχίζει. Ο έχων το Λόγο μου και φυλάτων αυτών, εκείνος είναι ο αγαπών με. Αυτός που έχει το Ευαγγέλιο του Χριστού, το Λόγο μου και τον φυλάει. Αυτός είναι ο αγαπών με. Αυτός θα αγαπηθεί υπό του πατρός μου. Και σε αυτόν θέλουμε ελθεί εγώ και ο πατέρας μου και θέλουμε κατοικήσει. Δόξα τω Θεώ. Θα κατοικεί μέσα σου όλο το πλήρωμα της θεότητος σωματικός. Μέσα στο σώμα σου. Μα είναι δυνατόν? Βέβαια. Αφού μέσα στο Χριστό κατοικεί όλο το πλήρωμα της θεότητας σωματικός και ο Χριστός με τον Πατέρα κατοικεί μέσα σου, τι δεν θα είναι μέσα σου? Και τώρα μπαίνουμε στο κρίσιμο σημείο. Εις δε των δυνάμενων να κάνει υπέρ εκ περισσού υπέρ πάντα όσα ζητούμε ή νοούμε κατά τη δύναμη την ενεργουμένη εν ημίν, εις αυτόν ας είναι η δόξα εν τη Εκκλησία, διά του Ιησού Χριστού, εις πάσας τας γενεάς του αιώνος των αιώνων. Αυτός λοιπόν ο παντοδύναμος Θεός, ο οποίος κατοικεί μέσα σου, διά του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω, όλο το πλήρωμα της Θεότητος, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο, κατοικεί μέσα σου, αδελφέ μου, το πιστεύεις? Αμήν. Όλο το πλήρωμα της Θεότητος, Κύριε Θεέ μου, Πατέρας, Λόγος και Πνεύμα Άγιο κατοικούν μέσα σου. Αυτός λοιπόν ο παντοδύναμος Θεός που κατοικεί μέσα σου, καθώς είσαι ναός του Θεού, αυτός ο Θεός θα κάνει πολύ 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 περισσότερα από αυτά τα οποία ζητάς, αλλά και αυτά μπορείς να καταλάβεις. Δόξα τω Κύριο. Πολύ περισσότερα. Πώς θα βρω ξυλία και λίθους? Και η απάντηση είναι, εγώ τα έχω έτοιμα. Ποιο είναι η ερώτησή σου? Πώς θα σωθεί η γυναίκα μου? Πώς θα σωθεί ο άντρας μου? Πώς θα σωθούν τα παιδιά μου? Τα πάντα τα έχει έτοιμα ο Θεός. Πίστεψε εσύ και θα σωθείς εσύ και ο οίκος σου. Πώς θα γίνει αυτό? Εγώ κάνω υπέρ εκ περισσού όσα εσύ μπορείς να ζητήσεις και όσα μπορείς να καταλάβεις. Γιατί? Διότι τα πάντα συνεργούνε προς το αγαθόν εις τους αγαπώντας τον Θεόν. Αγαπάς τον Θεό? Τα πάντα ο Θεός θα τα συνεργεί προς το αγαθόν σε σένα. Σε ποιους? Τους αγαπώντας τον Θεό. Γιατί? Γιατί αυτούς έχω προσκαλέσει. Προκαταβολής κόσμου γνωρίζει αυτούς που θα τον αγαπήσουν τον προσδιορισμένο χρονικό διάστημα που τους φέρνει στη ζωή, στον προσδιορισμένο τόπο που τους δίνει την κατοικία και στο προσδιορισμένο έργο που τους έχει ετοιμασμένο. Καθώς το Πνεύμα το Άγιο,
γνωρίζει τις αδυναμίες σου, ότι είσαι αδύναμος, και υπερμεσιτεύει προς τον Πατέρα Θεό για αυτά που δεν ξέρεις, δεν καταλαβαίνεις, δεν νοείς, κατά τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, υπέρ αυτών που δεν καταλαβαίνεις, δεν εννοείς, και ο Θεός θα κάνει πολύ περισσότερα από αυτά που μπορούμε να φανταστούμε. Επιτρέψτε μου να το πω μια φορά ακόμη. Αγαπητέ αδερφέ, αγαπητή αδερφή, όποιος και να είσαι, όποια και να είσαι, ό,τι ηλικία έχεις και ό,τι δυσκολίες και προβλήματα έχεις, ο παντοδύναμος Θεός θα κάνει πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Σύμφωνα με τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου όμως που ενεργεί μέσα σου. Πράγματα που δεν μπορείς να τα φανταστείς. Γιατί μεσιτεύει με στεναγμούς αλαλήτως υπέρ των Αγίων. Καταλαβαίνω τι ο Θεός έχει ετοιμασμένο για σένα. Ξέρετε πώς το λέει αυτό? Τα καλύτερα και τα εχόμενα με τη σωτηρία σου. Ό,τι πιο καλό, ό,τι συνέχεια θέλεις, τις μέγιστες και τίμιες επαγγελίες που ο Θεός δίδει, τις έχει ετοιμασμένες για σένα. Μία προϋπόθεση. Ταπεινώθητε υπό την κρατεάν χείραν του Θεού και Αυτός θα σας υψώσει εν καιρό. Στους ταπεινούς την χάρη. Και προσέχετε, πάσαν την μέρημναν ημών, ό,τι σ' ανησυχεί, ό,τι αγωνία έχεις, τι θα γίνει, πώς θα γίνει, ρίψατε επ' Αυτόν, γιατί Αυτός φροντίζει για σας. Αμήν. Αυτός φροντίζει για σένα, αδερφέ. Μόνο Αυτός φροντίζει για σένα. Ξέρεις τι θα πει ο παντοδύναμος, ο πανάγαθος, ο υπέρτατος, ο ύψιστος, ο Άγιος, ο κατοικών την αιωνιότητα, να έχει στρέψει το βλέμμα το επάνω σου και να κάνει τα καλύτερα και τα συνεχόμενα με τη σωτηρία σου. Αυτός φροντίζει για σένα. Και εμείς ξέρετε τι λέμε? Δόξα να έχει το όνομά σου το Άγιο. Δόξα. Σε ευχαριστούμε, Κύριε. Βόηθα μας, Κύριε μου. Βόηθα μας να μείνουμε στερεοί και μετακίνητοι στο Λόγο σου τώρα και πάντοτε και στους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια. Δόξα, Κύριε μου. Δόξα, Κύριε μου.